Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα επίκαιρο ήταν το θέμα που έπεσε στις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα για τους περίπου 75.000 αποφύτους γενικών λυκείων. Τα παιδιά διαγωνίζονται για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι που έδιναν το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας κλήθηκαν να αναπτύξουν το ζήτημα του φεμινισμού και της βίας κατά των γυναικών. Για πολλούς δεν ήταν έκπληξη, κάτι που δίνει ελπίδες για έναν καλό βαθμό. Τα θέματα δόθηκαν εγκαίρως σε όλα τα σχολεία και δεν υπήρξαν προβλήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Σαραντάκο. Γιώργο, έχεις όλα τα στοιχεία για να μας ενημερώσεις. Έχω όλα τα στοιχεία, έχουμε και ψηλό βροχοράνια, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια, δεν αποτυπώνει τις διαθέσεις του κόσμου που ταξιδεύουν ολοταχώς για να φύγουν από την Αθήνα. Αρκεί να σου πω ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή φτάνει και το 100% τόσο για τον Βασσαλονικό όσο και τα νησιά του Αιγαίου. Το πλοίο που αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά για τις Δυτικές Κυκλάδες έφυγε, παρακαλώ, με 1.186 άτομα, με πληρότητα 1.200, δηλαδή έμειναν μόνο 14 θέσεις κενές. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τι γίνεται σήμερα, να πούμε, όπως μας ενημέρωσε το Λιμεναρχείο, για όσοι ενδιαφέρονται, και αύριο θα υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα για να διευκολυνθούν οι εκδρομές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γιώργο Σαραντάκο, ευχαριστώ πολύ. Υποχωρεί κυρίες και κύριοι η κακοκαιρία στα νότια της χώρας από αργά το απόγευμα. Αισθητή θα είναι η βελτίωση του καιρού το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με άνοδο της θερμοκρασίας. Ο Θοδωρής Κολυδάς μαζί μας για να μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα, Ράνια. Τελείως διαφορετικές διαθέσεις θα έχει αύριο ο καιρός και είναι πολύ τυχεροί αυτοί που πάνε στα νησιά και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Καταρχάς, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα παραπάνω από 4 με 5 βοφόρ, δεν θα τα ξεπερνάνε. Και στην επιστροφή και στο πήγαινε αλλά και στο έλα, ενώ πρέπει να πούμε ότι θα σταματήσουν και οι βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας θα περιοριστούν στα 12.30 οι σημερινές. Τώρα για αύριο βέβαια κάποια περιορισμένη αστάθεια, δηλαδή κάποιες λίγες μπόρες θα έχουμε, αλλά θα περιοριστούν κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά και η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί περίπου ίδια την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Όσοι επιστρέψουν θα συναντήσουν καλό καιρό και η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θοδωρή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Κουκουλοφόροι ληστές μαχαίρωσαν 17χρονο στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό συνέβη στο Ελληνικό, όταν ο νεαρός προσπάθησε να αντισταθεί στην επίθεση. Ο ανήλικος διακομίστηκε τραυματισμένος στην κοιλιά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τους δράστες της αιματηρής επίθεσης να βαδίζουν χαλαρά προς τη συμβολή των οδών, η Ασονίδου και Ριζούντο στο Ελληνικό. Φορούν κουκούλες και αναζητούν υποψήφιο θύμα. Λίγα λεπτά αργότερα στην ίδια κάμερα φαίνεται ο τραυματισμένος με τους δύο φίλους του αμέσως μετά το περιστατικό. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Σε ακόμα μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12χρονης στον Κολωνό. Πρόκειται για 48χρονο από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται ότι πλήρωσε για να βιάσει την ανήλικη. Θα οδηγηθεί και αυτό στον εισαγγελέα, όπως και οι άλλοι 7 που συνελήφθησαν χθες. Ανάμεσα τους ήταν και ένας 48χρονος πατέρας μαζί με τον 20χρονο γιο του. Ο αριθμός των συλλήψεων έχει πλέον εκτοξευτεί στις 27 μαζί με τη μητέρα της 12χρονης. Πορνογραφικό υλικό με την 12χρονη είχε στην κατοχή του ένας από τους 7 συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν 47χρονο άντρα από την Αλβανία που ήταν μεταξύ των βιαστών και είχε περιγράψει στους παιδοψυχολόγους οι ανήλικοι κατά την τελευταία της κατάθεση. Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο αντίο στο Θεόδωρο Πάγκαλο, τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 84 ετών. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μας για να μας ενημερώσει, Αντώνη. Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά το Θεόδωρο Πάγκαλο. Τελευταία επιθυμία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ ήταν να μην γίνει κανονική κηδεία, αλλά να αποτεφρωθεί, κάτι που έγινε απόλυτα σεβαστό από τους σκύους του. Συγκινητική ήταν η στιγμή του ίστατου αποχαιρετισμού με το αγαπημένο του τραγούδι «Δύο πόρτες έχει η ζωή» με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, όπως είπε, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, ήρεμα στο σπίτι του σε ηλικία 84 ετών. Ευφυής, ευρηματικός κοσμοπολίτης με γενναίες δόσεις αυτοσαρκασμού. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έζησε και πολιτεύτηκε
και στα όρια. Η πολιτική του διαδρομή άρχισε από το Κουκουέ. Έγινε μέλος νεολαίας Λαμπράκη. Κατά τη διαμονή του στο Παρίσι μπήκε στον αντιδικτατορικό αγώνα και μετά ακολούθησε η πορεία του στο Πασόκ και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν από τους πολιτικούς που δεν μάσαγε τα λόγια του και σπανίως έκανε πίσω για τις απόψεις του. Στην πολιτική του πορεία βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διαχείριση των ημείων και της υπόθεσης ο Τσαλά. Η φράση του «Μαζί τα φάγαμε» μετά τη χοροκοπία της χώρας για την υπογραφή μνημονίου, εκτός από τη θύελλα που προκάλεσε Ράνια, έμεινε στην ιστορία αφού με τρεις λέξεις σκιαγράφησαν πολύ στο σκηνικό της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αντώνη. Πέθανε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 85 ετών η μεγάλη θεατρική ηθοποιός Νόνικα Γαλινέα. Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, στις 8 Ιουνίου θα ήταν. Μέχρι το τέλος ήταν στο πλευρό της, η οικογένειά της και οι κόρες της. Παντρεύτηκε τον Νίκο Μουτούση στην Ελλάδα, με τον οποίο έζησε 5 χρόνια στο Παρίσι και έκαναν 3 παιδιά. Τις δίδυμες Αλεξία και Αριέτα και την Μαρία Αμαλία. Η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι για 21 χρόνια με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Γνωρίστηκαν όταν συμπροταγωνιστούσαν στο θέατρο Μετροπόλιταν. Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη, 6 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι, από το πρώτο νεκροταφείο. Θερμή παράκληση της οικογένειας να μην εισέλθουν κάμερες στο χώρο του νεκροταφείου. Η Νόνικα Γαλινέα είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για τους σκοπούς του Ιδρύματος το σπίτι του ηθοποιού. 45 σακούλες που περιείχαν ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν σε χαράδρα 40 μέτρων στη μεξικανική πολιτεία Χαλίσκο. Εντοπίστηκαν στη διάρκεια έρευνας για 2 γυναίκες και 5 άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών που είχαν εξαφανιστεί από τις 20 Μαΐου. Οι καταθέσεις και οι δηλώσεις εξαφάνισης έγιναν χωριστά και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Όμως οι αρχές αντιλήφθηκαν στην πορεία πως όλοι οι αγνοούμενοι εργάζονται στο ίδιο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Ο χώρος εργασίας δεν απέχει πολύ από την περιοχή που εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ενεχόταν σε παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι συγγενείς των εξαφανιστέντων κατηγορούν τις αρχές ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως τα θύματα ήταν εγκληματίες. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.